Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή συζήτηση. Από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, έγινε η καταγραφή των θέσεών σας. Ναι. Διαφαίνεται ότι συγκλίνεται σε κάποια σημεία. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε πολύ σωστά, χθες ήταν μια, ας το πούμε έτσι, πρώτη καταγραφή. Αυτό, ναι. Μια αναγνωριστική συνάντηση. Σωστά. Προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι θέσεις των κομμάτων και να λυθούν και απορίες που ενδεχομένως υπάρχουν πάνω στις θέσεις των κομμάτων για τεχνικά ζητήματα, για διαδικαστικά ζητήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές ο δημόσιος λόγος είναι χρήσιμος, αλλά δεν προσφέρεται και για να λυθούν πάντα. Έχετε δίκιο. Αδικούνται πολλά θέματα, πολλές φορές αδικούνται κάποια θέματα. Και αντικειμενικό είναι σε ένα βαθμό. Επομένως, εχθές ήταν μια τέτοιου είδους συνάντηση, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και να λυθούν ορισμένες απορίες σχέση με τις θέσεις των κομμάτων. Εσείς επιμένετε στα τρία σημεία που είχατε θέσει, που είχε θέσει και ο κύριος Κουτσούμπα στην πρώτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι επιμένουμε σε αυτά τα τρία κριτήρια, τα οποία θεωρούμε ότι είναι εύλογα κριτήρια. Να τα πούμε για τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε. Τα κριτήρια ποια είναι? Πρώτον, μιλάμε για αυτοπρόσωπη παρουσία των αποδήμων σε πρεσβείες και προξενία. Άρα να πηγαίνουν εκεί για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, να πηγαίνουν εκεί να ψηφίζουν. Όχι με επιστολή. Όχι επιστολική ψήφο. Δεν είναι το θέμα μόνο, να το πω έτσι, ζήτημα που κάνει με τη μυστικότητα της ψήφου, το κίνδυνο που ενδεχομένως υπάρχει με την επιστολική ψήφο. Κατά τη γνώμη μας, είναι και ένα ζήτημα ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής. Ότι ο άλλος. Να πηγαίνω. Σωστό. Αφορά και το εσωτερικό και το εσωτερικό. Και το εσωτερικό είναι, έχετε δίκιο. Δείχνει ένα ενδιαφέρον ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο, θα μας πείτε και τα δύο άλλα σημεία. Γιατί όχι επιστολικά? Δεν έχουμε την εμπειρία ακόμα που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καταρχήν θεωρούμε ότι η επιστολική ψήφος ενέχει κινδύνους. Όπως? Όσον αφορά το απαραβίαστο, τη μυστικότητα κτλ. Mm-hmm. Υπάρχουν και παραδείγματα χωρών, παραδείγματος χάρη η Ιταλία, που πούσαν και ολόκληρα σκάνδαλα γύρω από το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Αλλά, πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, είναι και ζήτημα της ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής. Mm-hmm. Ο αντίλογος που υπάρχει. Είναι φαντάζομαι ότι για τις χώρες που έχουν μόνο ένα προξενείο, έχουν πρεσβεία, είναι πολύ μεγάλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πρότασή μας δίνει λύση ότι δεν είναι απαραίτητο να στηθούν εκλογικά τμήματα μόνο στις διπλωματικές αποστολές. Μπορούν να στηθούν εκλογικά τμήματα και σε άλλους χώρους. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή για παράδειγμα, αντί να έχει η Μεγάλη Βρετανία, ξέρω εγώ, μία πρεσβεία στο Λονδίνο, όπου θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι, οι Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας να πάνε εκεί πέρα, θα μπορούν να υπάρχουν ένα εκλογικό τμήμα στην Κεντρική Αγγλία, ένα στη Βόρεια Αγγλία. Αυτό δεν είναι λίγο δύσκολο και το ρωτώ καλοπροαίρετα. Δηλαδή, Λονδίνο το ξέρετε. Τώρα άντε στο Λονδίνο να στήσεις ένα σχολείο μέσα ή σε ένα εστιατόριο ελληνικό ή οπουδήποτε μία κάλπη. Δηλαδή τα ακούω λίγο δύσκολα, μπορεί να μην είναι όμως. Δεν νομίζω. Η εμπειρία των ευρωεκλογών που υπάρχει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, δεν υπήρξαν προβλήματα. Βεβαίως θα είναι περισσότερα τα εκλογικά τμήματα. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και κυρίως εδώ είναι το ζήτημα αυτό της ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής. Δείχνει ενδιαφέρον ο άλλος. Εδώ πάντως διεφάνησαν από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει ένα περιθώριο για συγκλήσεις, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται ότι είναι διατεθειμένος στη συνέντευξή του στον Αντένα να θυσιάσει την επιστολική ψήφο. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει. Γιατί αυτό δεν μπήκε όρο μόνο από εμάς. Μπήκε όρος και από άλλα κόμματα ότι να μην υπάρχει επιστολική ψήφος. Επομένως, εκεί φαίνεται. Επιστολική ψήφος, ναι. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια. Πάμε τώρα στο άλλο, στο δεύτερο που βάζετε κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο που βάζουμε είναι ότι να υπάρχει ένας δεσμός του απόδημου με τη χώρα. Με την Ελλάδα. Οικονομικός δεσμός. Γι' αυτό ζητάτε να έχει αφημί και να μην ισχύσει το δίκαιο του αίματος, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε σε αυτή τη συζήτηση. Κοιτάξτε, το δίκαιο του αίματος ούτως ή άλλως ισχύει. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό. Όταν μιλάμε για το δίκαιο του αίματος, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εννοούμε το δίκαιο της ηθαγένειας που εφαρμόζει η χώρα μας, η Ελλάδα,
και δίνει τη δυνατότητα σε έναν απόγονο σε μεταναστών τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά κλπ. Να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό εφαρμόζεται. Τώρα σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, αν και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι αναχρονιστικό. Μάλιστα. Εκεί συμπλέεται. Εκεί συμπλέεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το μοντέλο Γαλλίας και Γερμανίας ενδεχομένως. Το μοντέλο Γερμανίας το προτείνουμε εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα άλλο μοντέλο. Αλλά δεν, αλλού είναι η βασική διαφορά ουσιαστικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε να μείνουμε λίγο σε αυτό και θα δούμε και τις διαφορές σας. Ναι, εμείς βάζουμε αυτά τα κριτήρια επομένως και του οικονομικού δεσμού αλλά και ενός ανώτατου χρόνου απουσίας. 30 χρόνια ενδεικτικά λέμε που να απουσιάζεις από το. Από την Ελλάδα. Ναι. Ναι. Γιατί το βάζουμε αυτό? Πρώτον, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα από ψηφοφόρους οι οποίοι κατά κανόνα, δεν λέτε ότι θα υπάρχουν και εξαιρέσεις και ενδεχομένως και κάποιες αδικίες εν πάση περιπτώσει, αλλά κατά κανόνα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και οι οποίοι, το πιο σημαντικό, δεν θα υποστούν τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρο, δεν πάνε τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία, δεν πάνε σε ελληνικά νοσοκομεία, δεν. Άρα από την όποια πολιτική τους επιλογή δεν θα έχουν καμία συνέπεια. Ναι. Είναι το γεγονός. Βέβαια, ότι εδώ υπάρχει το θέμα ότι αν αυτοί οι συγκεκριμένοι πάρουν το αεροπλάνο και έρθουν εδώ και ψηφίσουν. Ναι, χωρίς να έχουν επαφή θα ψηφίσουν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Από την άλλη μεριά, κύριε Γκιώκα, αν μου επιτρέπετε, ο μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού δεν έχει την υποχρέωση κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων. Αν υπάρχει. Ο μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού. Να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του. Δεν καταθέτει. Αν έχει κάποιο εισόδημα στην Ελλάδα ή έχει κάποια ακίνητη περιουσία. Το δηλώνει. Έχει τέτοια υποχρέωση. Επίσης, εδώ κάνουμε και την εξής πρόβλεψη. Ότι για νέους ανθρώπους. Αυτό θα σας ρωτούσα. Που δεν έχουν αφημί. Τους φοιτητές, για παράδειγμα. Για νέους ανθρώπους φοιτητές που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Στο εξωτερικό, εκεί μπορεί να βρεθούν σε κάποιοι άλλοι τρόποι. Για παράδειγμα, μέχρι 25 χρόνων να μην υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Λέω μια, να μην υπάρχει υποχρέωση να κατάθεση σε αφημί κτλ. Ή να προβλεφθεί αυτό ότι αρκεί να το έχει κάποιος πρώτο βαθμού συγγενής, οι γονείς, παραδείγματος χάρη. Θέλω να πω, υπάρχουν τρόποι να βρεθούν τεχνικές λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, προκειμένου όμως να διασφαλιστεί το μείζον. Και επαναλαμβάνω ποιο είναι το μείζον. Είναι και να διευκολυνθούν φυσικά όσοι εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, αλλά την ίδια στιγμή να μην αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα με ψηφοφόρους που δεν γνωρίζουν την πολιτική πραγματικότητα. Και ξέρετε, κυρία Γεωργίου και κύριε Παπαδημητρίου, αυτό δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Έχετε στοιχεία. Ναι. Βεβαίως, υπάρχουν κράτη όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εφαρμόζουν παρόμοια κριτήρια για την ψήφο των αποδήμων τους και μάλιστα είναι και πιο αυστηρά. Πολύ πιο αυστηρά. Από αυτά που εμείς. Που έχετε εμείς δίκιο. Τώρα. Μου έρχεται το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μου έρχεται το παράδειγμα. Μου έρχεται το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας που λέει από 8 έως 15 έτη, όταν είσαι εκτός και δεν έχεις έρθει ούτε μία φορά να ψηφίσεις, δεν έχεις το δικαίωμα ψήφου. Η Γερμανία έχει 25, αλλά έχει και ένα ελάχιστο χρόνο παραμονή προς τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω, βάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κριτήρια. Δεν το κάνουν τυχαία. Διαφαίνονται, είστε έμπειρος πολιτικός, διαφαίνονται συγκλήσεις σε αυτά τα τρία σημεία που βάζετε ως καθοριστικά? Και με τα άλλα κόμματα. Κοιτάξτε να δείτε, παρά τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων, θεωρώ ότι στους περιορισμούς αυτούς υπάρχει έδαφος να συζητήσετε. Όχι ταύτιση, ταύτιση δεν υπάρχει, γιατί και δεν μπορώ και φυσικά να μιλήσω και εξ ονόματος των άλλων κομμάτων. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια σύγκληση. Πάμε τώρα στη μεγάλη διαφορά. Πάμε στη μεγάλη διαφορά. Να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, φυσικά, και αν χρειάζεται, αυτοί να αποτυπωθούν και συνταγματικά. Γιατί χρειάζεται να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις στο Σύνταγμα προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι είναι στα αναθεωρητέα άρθρα του Συντάγματος. Ναι, εκεί είναι το 54. Γιατί πήρε αναβολή αυτό? Αυτό πήρε αναβολή ενώ ήταν να συζητηθεί σήμερα, γιατί προφανώς υπάρχει αναμονή για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση μεταξύ των κομμάτων. Προκειμένου, αν χρειάζεται να γίνουν συνταγματικές παρεμβάσεις,
αυτές να γίνουν και να υπάρχει ο χρόνος να συζητηθούν. Κύριε Γιούγκα, πάμε στην άλλη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και εδώ έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, και τη μεγάλη διαφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ των υπολείπων κομμάτων. Μπορώ να μην το ερμηνεύσω σωστά όμως. Οι ψήφοι των ομογενών, των αποδήμων, να προσμετρώνται στην επικράτεια ή όχι? Εμείς έχουμε πει ότι εφόσον τηρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί, προφανώς θα προσμετρώνται στο εκλογικό αποτέλεσμα. Και δεν νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι κατάλαβα, είναι τελείως αντίθετος, αν και εφόσον τελικά ισχύσουν αυτοί οι περιορισμοί, να δεχτεί και αυτός την προσμετρική. Βάζει ένα θέμα απλής αναλογικής, αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το συσχέτισε με αυτό. Όμως, αντικειμενικά, εφόσον ισχύσουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί που θέτουμε, είναι προφανώς θα προσμετρώνται οι ψήφοι αυτών των ανθρώπων στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Μόνο όμως με αυτή την προϋπόθεση. Έτσι, εφόσον ισχύσουν αυτοί οι περιορισμοί, τα κριτήρια, η αυτοπρόσωπη παρουσία, οι δεσμοί, ο ανώτατος χρόνος απουσίας και ούτω καθεξής. Ναι, έτσι διαφαίνεται. Και τώρα θέλω να επικαλεστώ και λίγο την εμπειρία σας και ως κομματικός στέλεχος αλλά και ως βουλευτής. Πάμε σημειωτών και βήμα-βήμα για μια μεγάλη σύγκληση στο θέμα αυτό. Τη Δευτέρα έχουμε μια καινούργια συνάντηση. Στις 12 το μεσημέρι, ναι, νομίζω. Ναι. Η κυβέρνηση είπε, δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να συμπεριλάβει τα κριτήρια που έθεσαν τα κόμματα σε μια πρόταση την οποία θα μας την παρουσιάσει τη Δευτέρα. Μάλιστα. Νομίζω τη Δευτέρα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα περιμένουμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.